Σε επιφυλάκη βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα μετά την ταχύτατη εξάπλωση του ιού Ζίκα πλέον και στην Ευρώπη. Μέσα σε μόλις 10 ημέρες, ο ιός που μεταδίδεται από τα κουνούπια έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 6 ευρωπαϊκές χώρες: τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Δανία και την Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για πιθανή εξάπλωση του ιού Ζίκα ακόμη και σε ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, την ώρα που η ήδη έντονη δραστηριότητα παρουσιάζει στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και την Καραϊβική. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας να βρίσκονται μόλις λίγους μήνες μακριά, εντείνονται οι ανησυχίες για εξάπλωση του ιού πέρα από την Αμερικανική Ήπειρο. Στην Ελλάδα, ωστόσο, οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ταυτόχρονα όμως υπογραμμίζουν την ανάγκη επιτήρησης του ιού, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Ημερησία ο Θανάσης Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, πως άμεσα δεν υπάρχει κίνδυνος για την χώρα. Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε ότι το κουνούπι τίγρης, ο βασικός φορέας μετάδοσης του Ζίκα, υπάρχει στη χώρα μας. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί διευκολύνεται η ταχεία μετάδοση του ιού στην περίπτωση εισαγόμενου κρούσματος. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Ελλάδα με τη γρίπη. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω επιπλοκών από τη γρίπη το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 51. Ενώ την Παρασκευή, ο αριθμός αυτών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας ανέρχεται στους 114. Με δεδομένο λοιπόν ότι τα διαθέσιμα κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι περίπου 640, σχεδόν 200 είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι ασθενείς με γρίπη καταλαμβάνουν το 18% των κλινών των μονάδων εντατικής θεραπείας του ΕΣΥ. Η πίεση που ασκείται λόγω της επιδημίας της γρίπης αυτή την περίοδο και θα ασκείται για τουλάχιστον ακόμα 3 εβδομάδες στο σύστημα υγείας και στον τομέα των μονάδων εντατικών θεραπείων είναι τεράστια. Είμαστε σε περίοδο που η γρίπη κορυφώνεται. Είμαστε σε περίοδο που στην Ελλάδα έχουμε ουσιαστικά επιδημία γρίπης όπως έχουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά φέτος σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι το στέλεχος το οποίο ευθύνεται για την γρίπη είναι σχεδόν 100% ή τα έναν ή ένα. Είναι το στέλεχος που είχε κάνει την πανδημία. Ήδη σημαίνει ότι το στέλεχος αυτό προκαλεί περισσότερες επιπλοκές από τα άλλα στελέχη που ξέραμε πέρσι και πρόπερσι και πιθανότητα περισσότερους θανάτους. Το ποσοστό των ασθενών που νοσεί με γρίπη τύπου Α, δηλαδή το γνωστό ή τα έναν ή ένα, και εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές, είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει συνολικά το ΕΣΥ και μονάδες εντατικής θεραπείας. Διότι προφανώς στις ΜΕΘ χρειάζεται να εισαχθούν και άλλες κατηγορίες ασθενών όπως οι καρδιοπαθείς, οι τραυματίες, όσοι έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια, κάποιοι ασθενείς μετά το χειρουργείο, όμως πρακτικά αυτό δεν είναι εφικτό. Οι γιατροί ασκούν το κλινικό έργο τους σαν να βρίσκονται σε συνθήκες πολέμου και αναγκάζονται να αξιολογούν τα περιστατικά και να κρίνουν ποιο θα εισαχθεί και ποιο όχι με βάση τις πιθανότητες που εκτιμούν ότι έχει σχετικά με την καλή έκβασή του. Οι περισσότεροι που νοσηλεύτηκαν ή νοσηλεύονται στην εντατική είναι ηλικίας από 34 έως 60 χρόνων. Από την επιδημιολογική επιτήρηση προκύπτει επίσης ότι 13 ασθενείς με βαριάς μορφής γρίπη νοσηλεύτηκαν εκτός εντατικής. Εξ αυτών μόλις οι 2 βγήκαν νικητές από την περιπέτεια και οι 11 κατέληξαν. Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Κελπνό, από τους 233 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην εντατική από την αρχή του έτους, οι 14 ήταν παιδιά ηλικίας λίγων μηνών έως και 16 χρόνων. Σήμερα οι ανήλικοι ασθενείς με γρίπη που νοσηλεύονται στην εντατική είναι 4. 7 παιδιά έχουν λάβει εξιτήριο και 3 έχουν χάσει τη μάχη για τη ζωή. Τα 2 εξ αυτών είχαν υποκείμενο νόσημα και το 3ο καταγράφηκε ως υγιής παιδί, θύμα της γρίπης. Παράλληλα, το αντιγρυπικό εμβόλιο, το μοναδικό ισχυρό όπλο προφύλαξης έναντι των ιών της γρίπης φέτος στη χώρα μας, έχει απενεργοποιηθεί εξαιτίας της άρνησης των Ελλήνων να το κάνουν, είτε από διαφορία είτε από άγνοια. Οι βασικές ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να λαμβάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο κάθε χρόνο, δηλαδή οι ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο, οι χρόνιους πάσχοντες, οι έγκυες, οι επαγγελματίες υγείας, δεν έχουν εμβολιαστεί. Μιλήσαμε για τον εμβολιασμό πολύ έγκαιρα. Μιλήσαμε από τον Νοέμβριο κιόλας. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια επιδημία γρίπης. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ενώ έχουμε, το επιδημικό κύμα είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε αν είναι η κορύφωση του αυτή ή αν στις επόμενες εβδομάδες έχουμε ακόμα περισσότερα κρούσματα και ακόμα περισσότερες θανάτους και επιπλοκές. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να εμβολιάζεται ο κόσμος, να εμβολιάζεται έγκαιρα.